Σε περίπτωση που κάποιος από μας δεν έχει καταλάβει για τις 40 ημέρες γιατί δεν έχει παρακολουθήσει τα πράγματα από κοντά ή οτιδήποτε, το Άγιο Πνεύμα μας έχει μιλήσει και το έχει επιβεβαιώσει ότι μας καλεί σε μία περίοδο αφιέρωσης και μάλιστα μέχρι το Πάσχα με καθημερινή προσευχή και αν είναι δυνατόν με περισσότερα χαρακτηριστικά της αφιέρωσης να σπρώξουμε για να απελευθερωθεί στην Ελλάδα, να γίνει μία διάνοιξη στην Ελλάδα της δύναμης του Θεού. Για να απελευθερωθεί η δύναμη του Θεού χρειάζεται να βγουν από μέσα μας εκείνα τα είδωλα του Θεού στα οποία δεν υπάρχει δύναμη. Είναι τύποι, είναι είδωλα που τα έχουμε ονομάσει Θεό, αλλά όπου δεν υπάρχει το πρόσωπο δεν υπάρχει η δύναμη. Είναι αυτά που έχουν τη μορφή της θεοσέβειας, αλλά απουσιάζει η δύναμη της παρουσίας και ο καρπός της ενέργειας, γιατί δεν ενεργείται εκεί το Πνεύμα του Θεού, αλλά απλά υπάρχουν τα είδωλα που εμείς φτιάξαμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου και την αλήθεια σου. Καθένας προσωπικά και πρώτα για τον εαυτό μου θέτω μπροστά σου το ερώτημα, Κύριε, εξέτασε την καρδιά μου και δες αν υπάρχει κάποιος δρόμος ανομίας και οδήγησέ με στον αιώνιο δρόμο. Τα αιώνια μονοπάτια σου, Κύριε. Θυμάμαι αυτό που λέει στον Ισαΐα, αναζητήστε για τα αιώνια μονοπάτια και περπατάτε πάνω σε αυτά. Μιλάω, Κύριε, στο σώμα σου και στο λαό σου, φως, αλήθεια και ζωή. Αυτό το σκοτάδι που κρατάει και αντιστέκεται στο φως και στην αλήθεια, προσεύχομαι να πέσει προς τα πίσω. Προσεύχομαι να διαλυθεί και να έρθει διάνοιξη. Τα κάθαρτα πνεύματα που κρατάνε τις διάνοιες των αδελφών μας, να οπισθοχωρήσουν προς τα πίσω, όπως έγινε στην εποχή του Ηλία, που διαχωρίστηκε ο ξένος Θεός από τον αληθινό Θεό. Ζητάμε το έλεος σου, Κύριε, σε κάθε αδελφό, αλλά και το φως να διαχωριστεί από το σκοτάδι και το φως να ονομαστεί φως και το σκοτάδι, σκοτάδι, όπως την πρώτη μέρα της δημιουργίας. Μιλάμε μια νέα δημιουργία, μια αναδημιουργία στο λαό σου. Μια δυνατή επίσκεψη φωτιάς, καύσης και καθαρισμού από κάθε τι ξένο που εισχώρησε και μόλυνε το ζυμάρι και μόλυνε το πνεύμα μας και το βίο μας και έκανε να μην μυρίζει καλά μπροστά σου. Ελευθέρωσέ μας από κάθε πνεύμα πλάνης που ύπουλα μας έχει μπερδέψει, Κύριε. Συγχώρεσε, επισκέψου και καθάρισε, Κύριε. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Και εσύ να δοξαστείς μέσα σε όλα, Πατέρα. Αμήν.